κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται για την ολοκλήρωση των τεχνικών διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς. Τις τελευταίες μέρες σημειώθηκε πρόοδος, η οποία συνεχίστηκε και εχθές, καθώς ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Επίσης, πρόοδος έχει σημειωθεί και στη συζήτηση για τα μέτρα και τα αντίμετρα που αφορούν την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα θετικά μέτρα, είτε πρόκειται για φορολογικές ελαφρύνσεις είτε για αύξηση κοινωνικών δαπανών, είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Διαφορές παραμένουν ακόμα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ζήτημα των εργασιακών και συγκεκριμένα σε σχέση με την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα με την επόμενη συνάντηση να έχει οριστεί για τις 2 η ώρα το μεσημέρι, ενώ το Euro Working Group θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, καθώς οι επικεφαλείς των θεσμών βρίσκονται ακόμη στην Αθήνα. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι μέχρι το Eurogroup της 20ης Μάρτη να έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις για το SLA και να έχουν γεφυρωθεί οι όποιες διαφορές απομένουν σε σχέση με την αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος για την περίοδο μετά το 2019. Επαναλαμβάνουμε ότι η βασική αρχή της συμφωνίας είναι πως όποια μέτρα συμφωνηθούν για την περίοδο μετά το 2019 θα έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί και ο στόχος για το πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% το 2018. Ενώ όλα τα μέτρα, θετικά και αρνητικά, θα νομοθετηθούν ταυτόχρονα. Επιδείξη όλων των πλευρών δεν είναι απλώς και μόνο η ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας, αλλά η επίτευξη μιας συνολικής λύσης που θα περιλαμβάνει τόσο τον προσδιορισμό των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα από το 2019, όσο και των μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα απαιτηθούν ώστε το ελληνικό χρέος να καταστεί βιώσιμο. Είναι ακριβώς αυτή η συνολική λύση που θα επιτρέψει και την πρόσβαση της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο θα ενισχύσει τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη, θα υποτιμήσει τον κίνδυνο και θα σηματοδοτήσει την οριστική επιστροφή της χώρας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, ανοίγοντας το δρόμο για την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές χρήματος. Για πρώτη φορά λοιπόν, μετά από μια οχταετία, είμαστε πολύ κοντά σε μια συνολική λύση που δεν θα μεταθέτει το πρόβλημα, αλλά θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εωριστική έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπία. Είναι εξάλλου ακριβώς γι' αυτό το λόγο που η αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ζητούσε το άρον-άρον κλείσιμο της αξιολόγησης, χωρίς να έχει επιτευχθεί συνολική λύση, αποδεικνύεται κοντόφθαλμη αλλά και ανεύθυνη. Διότι το ζήτημα δεν είναι απλώς το πότε θα κλείσουμε, αλλά και το πώς θα κλείσουμε. Η Νέα Δημοκρατία μας ζητούσε λοιπόν να κάνουμε τη χειρότερη από τις δυνατές επιλογές. Να αποδεχθούμε αν εφετέρου τα μέτρα που από το Δεκέμβρη του 2015 ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία χωρίς να εξασφαλίσουμε μια συνολική λύση. Αποδείχθηκε λοιπόν εκ των πραγμάτων ότι η θέση της δεν ήταν απλώς λανθασμένη, αλλά και οικονομικά και κοινωνικά καταστροφική. Θα οδηγούσε στη μετάθεση για άλλη μια φορά του προβλήματος, με ευκαιριακό κέρδος 2 ή 3 μηνών, σχετικής και εύθραυστης σταθεροποίησης, ενώ στη συνέχεια το πρόβλημα θα ξαναεμφανιζόταν και μάλιστα πολύ πιο έντονο. Είναι ακριβώς η συνειδητοποίηση αυτή εκ μέρους τους, ότι δηλαδή βαδίζουμε προς μια συνολική λύση που έχει εντείνει το στρατηγικό αδιέξοδο της Νέας Δημοκρατίας. Από το πάγιο αίτημα για εκλογές, μετά την επίσκεψή του στο Βερολίνο, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε να μιλά αορίστως για ανάγκη πολιτικής αλλαγής, για να φτάσει στην πλήρη αφωνία των τελευταίων ημερών. Είναι φανερό ότι ο κύριος Μητσοτάκης, έχοντας επενδύσει για δεύτερη φορά σε ένα χρόνο που ηγείται της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην καταστροφή και στο ναυάγιο, αναζητά τώρα τις εσωτερικές του ισορροπίες αλλά και ένα νέο αφήγημα. Διότι σε διάψευση των προσδοκιών του, βαδίζουμε προς μια συμφωνία με τους θεσμούς σαφώς καλύτερη από αυτή που μας καλούσε να υπογράψουμε. Αυτό που απομένει να δούμε είναι αν ο κ. Μητσοτάκης θα ψηφίσει τη συμφωνία συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ελάφρυνσης ή αν θα ξανακάνει το λάθος του Δεκεμβρίου του 2016, όταν δεν ψήφισε το μέτρο για την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων με 617 εκατομμύρια ευρώ. Επιτρέψτε μου πάντως την πρόβλεψη ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα επαναφέρει σύντομα το αίτημά του για εκλογές. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός αναχώρησε σήμερα το πρωί για τις Βρυξέλλες, όπου θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες η Σύνοδος Κορυφής. Στην ημερήσια διάταξη είναι τα θέματα του μεταναστευτικού προσφυγικού, η προετοιμασία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία και θα λάβει χώρα στη Σύνοδο της Ρώμης στις 25 Μαρτίου, καθώς και η συζήτηση για την πορεία της Ευρωζώνης με τη συμμετοχή και του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Ντράγκη. Επίσης, αύριο ο Πρωθυπουργός θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Αναστασιάδη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλες προγραμματισμένες κατηδίαν συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αλφερόπουλε.
Επειδή επαναλάβατε, κύριε εκπρόσωπε, πολλές φορές την λέξη συνολική σε ό,τι αφορά στη συμφωνία, θέλω να σας ρωτήσω, εάν μέσα σε αυτή τη συνολική συμφωνία και συγκεκριμένα στο staff level agreement που περιμένει η κυβέρνηση στο επόμενο Eurogroup, θα περιλαμβάνονται τα θέματα τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό, δηλαδή ομαδικές απολύσεις και τα ζητήματα συνταξιοδοτικού, που φαίνεται πως υπάρχουν ακόμα μεγάλες αποστάσεις, ή αυτό θα πάει για αργότερα? Όταν μιλάμε για συνολική συμφωνία, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η συνολική συμφωνία έχει τρεις πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι το staff level agreement που αφορά την περίοδο από τώρα και μέχρι τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Και σε αυτό το staff level agreement περιλαμβάνονται μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια, με τα εργασιακά, με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, με μια σειρά από αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην φορολογική διοίκηση, με μια σειρά από ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, που απασχολούν το σύνολο της, του πολιτικού και κοινωνικού πεδίου. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Ο δεύτερος πυλώνας, το δεύτερο σκέλος αυτής της συμφωνίας αφορά τα δημοσιονομικά, την αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος για το έτος 2019. Και έχουμε πει ότι αυτή η αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος θα έχει μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο, θα περιλαμβάνει θετικά και αρνητικά μέτρα και είναι, βρισκόμαστε σε μια διαρκή συζήτηση και θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος και να γεφυρωθούν οι όποιες διαφορές απομένουν, ειδικά στο σκέλος των μέτρων που αφορούν τις δημοσιονομικές επιβαρύνσεις και όχι το σκέλος των δημοσιονομικών ελαφρύσεων. Το τρίτο σκέλος της συμφωνίας, το τρίτο πεδίο στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε έτσι ώστε να επιτευχθεί η λεγόμενη συνολική λύση, είναι το σκέλος των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και των συνδεδεμένων με αυτά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, του συνδεδεμένου με αυτά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2019 και μετά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για συνολική συμφωνία, εννοούμε την δυνατότητα να συγκλίνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ελληνικό πρόγραμμα και στα τρία αυτά πεδία και στα τρία αυτά σκέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τις ερωτήσεις, την ερώτηση που αφορά για τα εργασιακά, ξέρετε, είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ότι υπάρχουν ακόμα διαφορές, καθώς η οπτική γωνία από την οποία βλέπει τα πράγματα η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και η οπτική γωνία από την οποία βλέπει τα πράγματα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι διαφορετικές. Σε κάθε περίπτωση όμως θα προσπαθήσουμε εντός των επόμενων ημερών να γεφυρώσουμε τις διαφορές οι οποίες ούτως ή άλλως υπάρχουν και είναι γνωστές. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των μέτρων για μετά το 2019 και συγκεκριμένα των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων, δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όταν υπάρξει μια συνολική συμφωνία και συγκλίνουν και γεφυρωθούν οι όποιες διαφορές παραμένουν, θα υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Κύριε Κεχαγιά. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει περίπτωση στις 20 Μαρτίου να έχουμε SLA αλλά όχι κατάληξη στα μέτρα και αντισταθμιστικά? Ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι στις 20 Μαρτίου να υπάρχει και, και συμφωνία σε ό,τι αφορά το staff level agreement, δηλαδή τη συμφωνία μέχρι την λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, αλλά και να έχουν γεφυρωθεί οι διαφορές για τα μέτρα και τα αντίμετρα για την περίοδο του 2019. Αυτός είναι ο στόχος, σε αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε, αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε και κατά τη διάρκεια των τεχνικών διαπραγματεύσεων, αυτό θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και μέχρι την συνεδρίαση του Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Κύριε Αντωνίου. Κύριε εκπρόσωπε, ήταν ένα σταθερό αίτημα της κυβέρνησης μέχρι πρότινος, κυρίως προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να λάβει υπόψη του τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την ελληνική οικονομία και να αναθεωρήσει τη στάση του στη διαπραγμάτευση. Επειδή έχουμε νέα αναθεώρηση των στοιχείων πολύ πρόσφατη από την Ελστάτ, υπάρχει αντίστοιχο αίτημα στη διαπραγμάτευση από την άλλη πλευρά προς την ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αναπροσδιορίσει τη θέση της? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι ο βασικός δείκτης ο οποίος απασχολεί τις τεχνικές συζητήσεις για τη διαπραγμάτευση είναι ο δείκτης του πρωτογενούς πλεονάσματος. Και φαίνεται ότι αυτή η οριακή διαφορά που παρατηρείται και είναι προσωρινή
Είναι δηλαδή η διαφορά που παρατηρείται στη βάση των προσωρινών στοιχείων της Ελστάτ. Δεν επηρεάζει τον δείκτη του πρωτογενούς πλεονάσματος ούτε για το 2016 αλλά ούτε και για τα επόμενα έτη. Δηλαδή το 2016 θα κλείσει με ένα πολύ υψηλότερο του στόχου πρωτογενές πλεονάσμα, το οποίο μετά και την... μετά και τα 617 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν στους χαμηλοσυνταξιούχους θα υπερβαίνει το 2%, επομένως δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα εκεί, ενώ και οι προβλέψεις για 2017 και 2018 της Κομισιόν δεν έχουν, για το πρωτογενές πλεόνασμα πάντα μιλάμε, δεν έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι η διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους δείκτες παραμένει εξαιρετικά ισχυρή. Τώρα επί της ουσίας για τις αποκλίσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν από τα προχθεσινά στοιχεία της Ελστάτ, να σας πω και το εξής, ότι η αρχική πρόβλεψη της Κομισιόν στη βάση της οποίας στηριζόταν και το σύνολο του ελληνικού προγράμματος ήταν ότι θα είχαμε ύφεση 0,4% για το 2016. Αντιθέτως, αυτό το οποίο φαίνεται ακόμα και με αυτή την σχετικά αρνητική εξέλιξη είναι ότι υπερβαίνουμε προς τα πάνω, υπερβαίνουμε τις προβλέψεις αυτές της Κομισιόν και από 0,4% ύφεση πηγαίνουμε σε ένα 0%. Επομένως και όλοι οι δείκτες αντιστοίχως υπερβαίνουν τους προσδιορισμένους και τους συμπεριφωνημένους στόχους. Άρα λοιπόν δεν βεβαίως μας προβληματίζουν τα στοιχεία αυτά, βεβαίως τα παρακολουθούμε από πάρα πολύ κοντά, ωστόσο δεν επηρεάζουν καθιονδήποτε τρόπο αυτή τη στιγμή τη διαπραγμάτευση. Κύριε Γκαντώνα. Κύριε εκπρόσωπε, τα μέτρα και τα αντίμετρα για το 19, για μετά το 19, θα τα νομοθετήσετε με τη συμφωνία πακέτο στο χέρι ή αφήνετε και ενδεχομένως ανοιχτό παράθυρο να τα νομοθετήσετε προηγουμένως, αν βέβαια οι θεσμοί το ζητήσουν ως εγγύηση για να κλείσει η συνολική συμφωνία. Ευχαριστώ. Έχω πει και σε προηγούμενη ενημέρωση των συντακτών ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προχωρήσει στη νομοθέτηση των μέτρων εφόσον υπάρξει συνολική συμφωνία και για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος αλλά και για τον προσδιορισμό των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2019. Κύριε Σβέρκο. Όσον αφορά τα εργασιακά, κύριε εκπρόσωπε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι διαφορές ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους δανειστές και κυρίως στο Διεθνές Δανειστικό Ταμείο είναι πολύ μεγάλες ακόμα. Πρόκειται ο Πρωθυπουργός να πάρει κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υπάρξει κάποια συμφωνία όσον αφορά τα εργασιακά και να κλείσει με πολιτικό τρόπο, ή σκέφτεται η κυβέρνηση ακόμα και την μετάθεση των σχετικών αποφάσεων για κάποια επόμενη αξιολόγηση σε επόμενο χρόνο. Ευχαριστώ. Στόχος αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές στο πλαίσιο των τεχνικών διαπραγματεύσεων με τους επικεφαλείς των θεσμών και από εκεί και πέρα, εφόσον δεν καταφέρουμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές μέχρι να λήξει αυτό το στάδιο τέλος πάντων της διαπραγμάτευσης, θα σκεφτούμε ποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να πάρουμε. Κυρία Αμάνη. Μπορείτε να μας πείτε τι συμφωνήθηκε χθες για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό και ποιες θέσεις της κυβέρνησης δεν έγινε κατορθωτό να ενταχθούν στη συμφωνία? Εντάξει, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας. Ξέρετε ότι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί σε γενικές γραμμές αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων αλλά και όλων όσων φέρουν την εμπορική ιδιότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, έχουν να κάνουν με το ύψος του ποσού το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί και σε γενικές γραμμές οφείλω να πω ότι η συμφωνία που έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό συμβιβασμό είναι μια ισορροπημένη και αρκετά καλή, ένα αρκετά καλό μείγμα πολιτικών προστασίας και ανακούφισης επιχειρήσεων αλλά και εμπόρων που έχουν συσσωρεύσει μεγάλα τραπεζικά βάρη.
Τις υπόλοιπες λεπτομέρειες νομίζω ότι μπορείτε να τις ρωτήσετε στους αρμόδιους υπουργούς. Κύριε εκπρόσωπε, χωρίς να θέλω να σας βάλω τώρα στα βαθιά νερά της διαπραγμάτευσης, θέλω να ρωτήσω για τα λεγόμενα μέτρα, για τα μέτρα που ζητάνε οι δανειστές. Έχει επιτευχθεί κάποια πρόεδρος? Συνεχίζουν, επιμένουν να ζητάνε μέτρα ύψους 2%. Και ειδικά για το θέμα των παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό, είναι στο τραπέζι, παραμένει στο τραπέζι πρόταση της Αθήνας να ισχύσει σταδιακά οι περικοπές από το 2020 και μετά? Σας είπα ότι δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την τρέχουσα διαπραγμάτευση. Το ύψος των μέτρων συζητείται στο πλαίσιο των τεχνικών κλιμακίων και στο πλαίσιο των επικεφαλής των θεσμών συζητήσεις τους με την ελληνική κυβέρνηση. Προσπαθούμε να βρούμε μία συμφωνία η οποία θα καλύπτει όλες τις πλευρές, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι ούτε ο αρμοδιότερος ούτε σε θέση να σας πω συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τι γίνεται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα που έχει ανακύψει με το εφάπαξ του Διευθυντικού Συμβούλου της ΔΕΣΦΑ και το διπλασιασμό των μισθών της ηγεσίας του ΟΔΙΧ. Εάν για την κυβέρνηση το νόμιμο είναι σε κάθε περίπτωση και ηθικό, και θα ήθελα να μου επιτρέψετε και μια απάντηση στα όσα υποστήριξε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης νωρίτερα το πρωί, ότι ο διπλασιασμός των αποδοχών της ηγεσίας του ΟΔΙΧ συνιστά κατ' ουσίαν μια απόπειρα δωροδοκίας όταν δεν έχει έρθει στη Βουλή το θέμα της σύμβασης της κυβέρνησης με τη Ρότσιλντ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα ζητήματα τα οποία θέτετε. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΣΦΑ, αν δεν κάνω λάθος, είναι και πρόεδρος ταυτόχρονα, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, σε περίπτωση που μέλος του υπαλληλικού προσωπικού διοριστεί ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας, άμεσα προάγεται στην ή μάλλον μισθολογικά και συνταξιοδοτικά αντιμετωπίζεται ως γενικός διευθυντής της εταιρείας. Δηλαδή ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΕΣΦΑ, ο οποίος προηγουμένως να θυμίσω ότι ήταν διευθυντής της συγκεκριμένης επιχείρησης, με τον διορισμό του από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο της ΔΕΣΦΑ στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, άμεσα και πριν οποιαδήποτε συνταξιοδότησή του, εξισώθηκε με Γενικό Διευθυντή με βάση λοιπόν το καταστατικό της εταιρείας. Τώρα, επί των συγκεκριμένων ποσών, η μισθολογική διαφορά ήταν 1.000 ευρώ μεικτά και 500 ευρώ καθαρά το μήνα. Δηλαδή από τη θέση του Διευθυντή στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου η μισθολογική διαφορά ήταν περίπου της τάξης των 500 ευρώ καθαρών. Σε ό,τι αφορά τώρα το εφάπαξ του, το οποίο ξέρετε και ως διευθυντής αν συνταξιοδοτεί το άνθρωπος αυτός, θα έπαιρνε ένα εφάπαξ. Η διαφορά η οποία προκύπτει, και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε και ποια θα ήταν η εξέλιξή του στο εσωτερικό της επιχείρησης αν δεν είχε διοριστεί ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος της εταιρείας λοιπόν. Η διαφορά η οποία προκύπτει μεταξύ του εφάπαξ που θα έπαιρνε ως διευθυντής και του εφάπαξ που παίρνει ως γενικός διευθυντής είναι της τάξης των 27.000 ευρώ μεικτών. Επομένως, όταν εκ μέρους, εν πάση περιπτώσει, εντύπων ή μέσων ενημέρωσης ή πολιτικών προσώπων εξαπολύονται επιθέσεις και γίνεται μία προσπάθεια να απομειωθεί η ηθική υπόλοιψη συγκεκριμένων προσώπων, καλό είναι να μεταφέρονται και τα γεγονότα όσα αυτά έχουν. Δεύτερον τώρα, σε ό,τι αφορά τα Golden Boys τα λεγόμενα, έτσι όπως αποκλήθηκαν σήμερα του ΟΔΙΧ, πρόκειται για έναν, διότι ναι μεν η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά τον Γενικό Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του ΟΔΙΧ, ωστόσο ο Αναπληρωτής Διευθυντής πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχει διοριστεί αυτή τη στιγμή στον ΟΔΙΧ, άρα η θέση παραμένει κενή. Επομένως μιλάμε για έναν
άνθρωπο. Και επίσης θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το οποίο έγινε είναι για, ή εν πάση περιπτώσει η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν να κάνει αυτή την κίνηση έτσι ώστε να μπορέσει να κρατήσει, να κρατήσει στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους όσο το δυνατόν ένα πρόσωπο με εξαιρετικά υψηλά προσόντα, το οποίο στην αγορά θα αμείβονταν με πολύ μεγαλύτερα ποσά από αυτά τα οποία παίρνει αυτή τη στιγμή, αλλά φυσικά και να μπορεί να προσελκύσει ανθρώπους από την αγορά οι οποίοι πρέπει να έχουν εξαιρετικά αυξημένα προσόντα για να διαχειριστούν το ελληνικό δημόσιο χρέος σε μια περίοδο όπου οι τεχνικές προδιαγραφές για την ομαλή εξέλιξή του, εν πάση περιπτώσει, και την ομαλή διαχείρισή του είναι εξαιρετικά αυξημένες. Θέλω λοιπόν να πω ότι καλό είναι να μην προσπαθούμε να φτιάχνουμε πολιτικές και καταστάσεις και να μην κάνουμε πολιτικές κρίσεις όταν δεν ξέρουμε τα ζητήματα τα οποία κάθε φορά συζητώνται. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κατηγορίες τις οποίες επέλεξε να εξαπολύσει ο κύριος Γεωργιάδης, θα σας έλεγα ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της πολιτικής επιστήμης. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, στη συνάντηση της 5ης Οκτωβρίου του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο, στην οποία συμμετείχαν και άλλοι ιεράρχες και υπουργοί, κρατούνταν τελικά πρακτικά? Η θέση της κυβέρνησης ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα έχει εκφραστεί από τον τότε αρμόδιο υπουργό, από τον νυν αρμόδιο υπουργό, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε σχετική παρέμβασή του στη Βουλή. Αυτή είναι και η θέση η οποία υλοποιείται σήμερα. Καθώς όπως θα γνωρίζετε, συνεχίζεται ένας πολύ επικοδομητικός διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και, και της ηγεσίας της Εκκλησίας, έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση και να προχωρήσουμε στην αλλαγή του προγράμματος σπουδών στη βάση των σύγχρονων αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι αποφάσεις, οι συγκεκριμένες αποφάσεις θα ληφθούν από το αρμόδιο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής όταν αυτή η διαβούλευση ολοκληρωθεί, στη βάση του χρονοδιαγράμματος το οποίο ούτως ή άλλως έχει τεθεί εκ μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Παρακαλώ. Επ' αυτού του θέματος, μιας και η συζήτηση άνοιξε για τη συνταγματική αναθεώρηση, τα θέματα χωρισμού εκκλησίας κράτους προφανώς και τίθεται σε διαβούλευση. Η θέση της κυβέρνησης ποια είναι ως προς αυτό, γιατί προκύπτει και μέσα από αυτήν την τοποθέτηση του κ. Ερώνημου μια τέτοια ίσως και ανησυχία? Η κυβέρνηση στην σχετική ομιλία του Πρωθυπουργού που έγινε το καλοκαίρι του 2016 ανέπτυξε με αρκετά εκτεταμένο τρόπο τα ζητήματα που σχετίζονται με το χωρισμό της Εκκλησίας και του κράτους. Είναι μια συζήτηση η οποία αυτή τη στιγμή ξεκινά. Είναι μια συζήτηση την οποία έχει αναλάβει η Επιτροπή για το Δημόσιο Διάλογο εν ώψη της αναθεώρησης του Συντάγματος να διενεργήσει. Και οι τελικές θέσεις της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας θα καταληφθούν όταν και αυτός ο διάλογος ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση, η βασική αρχή είναι ότι θα πρέπει να γίνουν βήματα εξχρονισμού του ελληνικού συντάγματος στην κατεύθυνση του σαφούς προσδιορισμού των διακριτών ρόλων μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Παρακαλώ. Αναρωτηθήκατε για το ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή κατά την συνολική ψήφιση μέτρων και των αντίστοιχων θετικών μέτρων. Θα ήθελα να ρωτήσω αν σκέπτεται η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία. Είναι μια συζήτηση που έχει γίνει στο παρελθόν. Τότε μάλλον δεν υπήρχε αυτή η άποψη. Αν διατηρεί η κυβέρνηση την ίδια θέση, αν θα ζητήσει περισσότερες από την κυβερνητική πλειοψηφία ψήφους. Η κυβερνητική πλειοψηφία αριθμεί 153 βουλευτές. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ποια είναι η νέα προθεσμία για την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, δεδομένου ότι το Μάρτιο, που είναι λίγο το πρώτο τρίμηνο, δεν προλαβαίνουμε?
Εφόσον έχουμε την συνολική συμφωνία, άμεσα θα υπάρξει και η συζήτηση, φαντάζομαι, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία γνωρίζετε ότι είναι ανεξάρτητη και δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε τις αποφάσεις της, σε σχέση με την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω πιο συγκεκριμένες εκτιμήσεις. Αλλά νομίζω ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα υπάρξει θετική εξέλιξη και στο πεδίο αυτό, δηλαδή στην ένταξη μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρακαλώ. Μας είπατε πριν τους στόχους για το Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Τι θέλουμε να κλείσει, τι θέλουμε να γεφυρωθεί. Για τη συνολική συμφωνία υπάρχει deadline? Είναι συμπλήρωση? Ας φτάσουμε στο Eurogroup της 20ης Μαρτίου με μια συμφωνία για το SLA και το δημοσιονομικό μείγμα του 2019 και από εκεί και πέρα και στο πλαίσιο του Eurogroup θα οριστούν τα βασικά χρονοδιαγράμματα για να υπάρξει μια συνολική συμφωνία. Παρακαλώ, κύριε Αντωνίου. Υπάρχει σε εξέλιξη κάποια συζήτηση, επικοινωνία, αλληλογραφία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Παγκόσμια Τράπεζα για το ενδεχόμενο δανεισμού της χώρας από εκεί? Υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση για την... για να συμφωνηθεί ένα πρόγραμμα στήριξης της ανεργίας, ένα οικονομικό πρόγραμμα ενίσχυσης για να υπάρξει κατοπολέμηση μάλλον της ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτό από την ελληνική κυβέρνηση παίρνονται διάφορες πρωτοβουλίες, τις οποίες όμως δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ανακοινώσω. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.